με στόχο το Πνεύμα των Χριστουγέννων να μπει σε όλα τα σπίτια. Έτσι και εμείς, τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας της Νέας Δημοκρατίας και εγώ σαν πρόεδρος, αποφασίσαμε να κάνουμε μία δράση. Η δράση αυτή έχει ως εξής. Αποφασίσαμε να μοιράσουμε δώρα στα παιδάκια τριών δομών. Της Μέλισσας, του Χαμόγελου του Παιδιού και του Ορφανατροφείου. Στα πλαίσια αυτά επιλέξαμε και μέσα από κλήρωση και γνωστούς και κυρίους, οι οποίοι θα δώσουν με τη σειρά τους αυτή ένα δώρο καθένας σε αντίστοιχο παιδάκι, τα οποία βγήκαν από κλήρωση. Θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους. Αυτές τις άγιες μέρες μας δίνεται η ευκαιρία, μας δίνεται η δυνατότητα να κοιτάξουμε τον συνάνθρωπό μας στα μάτια, να το χαμογελάσουμε, να το απλώσουμε το χέρι και να οραματιστούμε μαζί ένα καλύτερο 2022 για μας και τα παιδιά μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου, τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής που συνεργάστηκαν, τον κύριο Στέφανο Γκίκα, τον βουλευτή μας, την κυρία Ρόδη Κράτσα, την κυρία Μερόπη Δρέου, τους αντιπεριφερειάρχες, τους αντιδημάρχους, όλοι όσοι συνεργάστηκαν στο να φέρουμε σε αυτό το αποτέλεσμα τη δράση την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως βλέπετε εδώ δίπλα μας είναι τα δώρα, τα οποία σε λίγα λεπτά θα πάμε να τα παραδώσουμε στις δομές. Θέλω και πάλι να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους, υγεία, χαρά και ευτυχία. Ως γραμματέας της Διοικούσης Επιτροπής, με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου, ο οποίος αγκάλιασε από την αρχή αυτή τη δράση, την τρέξαμε με όλα τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής. Η δράση ήταν να απευθυνθούμε στις δομές, τις ανέφερε προηγουμένως ο Πρόεδρος, αλλά όχι με την έννοια του να μαζέψουμε δώρα και να πάμε να αφήσουμε κάποια δώρα απρόσωπα στα παιδιά αυτά. Σκεφτήκαμε να το κάνουμε λίγο πιο πολύπλοκο, λίγο πιο πολυπαραγωγικό. Απευθυνθήκαμε από την Περιφερειάρχη, τη Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας, το Δήμαρχο Νότου, αντιπεριφερειάρχες, δημοτικούς συμβούλους, αντιδημάρχους, προέδρους συλλόγων, επιστημονικών φορέων, διοικητές οργανισμών. Και εγώ εκεί θέλω να σταθώ, θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι στο δύσκολο πρόγραμμα της καθημερινότητάς τους βρήκαν χρόνο να ασχοληθούν μαζί μας, να ασχοληθούν με τα παιδιά, να προσφέρουν αφιλοκερδώς, να προσφέρουν με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση για τα παιδιά των δομών, να χαρίσουν χαμόγελα. Και αυτό είναι που έχει σημασία σήμερα. Ο κόσμος αυτό θέλει να ακούει: ελπίδα, αισιοδοξία και χαμόγελα. Κλείνοντας, θέλω και εγώ να απευθυνθώ στους συμπολίτες μας και μη να ευχηθώ χρόνια πολλά, να ευχηθώ η νέα χρονιά να φέρει πρώτα και πάνω απ' όλα υγεία, να φέρει ελπίδα, να φέρει χαμόγελο από αυτά τα χαμόγελα που είχαμε συνηθίσει παλιότερα, τα ειλικρινή, τα πλατιά και τα ζεστά σε όλα τα πρόσωπα των ανθρώπων. Ευχαριστώ πάρα πολύ.